Οι ελληνικά αεροσκάφη F-16 θα πετάξουν αυτή την εβδομάδα πάνω από βουλγαρικά αεροδρόμια στο πλαίσιο τη κοινή αεροπορική άσκηση Thracian Star από το ελληνικό έδαφο. Ο διοικητή τη βουλγαρική πολεμική αεροπορία, υποπτέραρχο Δημήταρ Πετρόφ, θα είναι ο Γενικό Αρχηγό τη Κοινή πτητικής Η διεθνής Εκπαίδευση. Η ετήσια διεθνή εκπαίδευση πτήση διεξάγεται από το 2010. Οι συμμετέχοντέ τη έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τι δεξιότητέ του και να βελτιώσουν την εμπειρία του συντονισμού και αλληλεπίδραση, προσθέτει το Υπουργείο Άμυνα. Η κοινή πτυτική εκπαίδευση Thracian STAR 2023, με τη συμμετοχή δυνάμεων και πόρων τη Πολεμική Αεροπορία τη Βουλγαρία και τη Πολεμική Αεροπορία τη Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί από τι 24 έω τι 28 Απριλίου. Την ίδια περίοδο, ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών θα πετάξουν στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια της μεταστάθμευσής τους από την Ελλάδα στη Ρουμανία, ανακοίνωσε χθε το Βουλγαρικό Υπουργείο Άμυνας. Στου στόχου τη άσκηση είναι η επίτευξη υψηλότερη διαλειτουργικότητα τη βουλγαρική πολεμική αεροπορία για συμμετοχή σε επιχειρήσει υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, η αύξηση τη θεωρητική, τακτική ειδική και πτυτική εκπαίδευση του προσωπικού, η βελτίωση του έργου σε διεθνή περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια τη πτυτική εκπαίδευση, θα εκτελεστούν σενάρια αεροπορική μάχη, αμυντικέ και επιθετικέ αεροπορικέ επιχειρήσει, σενάρια αναχαιτήσεων, όπτικε εναέρειε αναγνωρίσει, Αναγνώριση δρομολογίων και πτήσει χαμηλού και εξαιρετικά χαμηλού ύψου, εγγύηση αεροπορική υποστήριξη, έρευνα και αεροπορικά πλήγματα σε στόχου σε ξηρά και θάλασσα. Η Βουλγαρία θα συμμετάσχει με προσωπικό τη πολεμική τη αεροπορία, τεχνική και πιλότη και ειδικό εξοπλισμό. Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η άσκηση Thrakian Star 23 και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ συμμαχικών και εταίρων δυνάμεων επιτρέπουν στις συμμαχικές δυνάμεις να συνεργαστούν ως ομάδα για την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας και να επιτρέψουν σε όλους τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν σε διεθνείς συνασπισμούς. Η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης F-16 για πιλότους και συντηρητές με εστιασμένου στόχους, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την προμήθεια, λειτουργία και συντηρήση F-16, καθώς και την ενίσχυση της σχέσης της βουλγαρικής αεροπορίας με τους περιφερειακούς χρήστες F-16 και πολεμική αεροπορία των ΙΠΑ. Η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη με εμπειρότητα του πιλότους σε Βαλκάνια και Αιγαίο και γι' αυτό έχει αναλάβει ως καθήκον της να εντρυφήσει τους Βούλγαρους στις τεχνικές μάχες λόγω παραλαβής σε κάποιο χρονικό διάστημα των μαχητικών F-16. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.